Αθήνα 90,5 η πρώτη σας επιλογή με αναμετάδοση του Real FM. Ο Γιώργος Τράγκας με τα πιο καυτά σχόλια και τις πιο τολμηρές αποκαλύψεις. Ο Νίκος Χατζηνικολάου με νέα ειδήσεις και αποκλειστικότητες με το κύρος του μεγάλου δημοσιογράφου. Η Ελληνοφρένεια, η μεγαλύτερη και καλύτερη παραγωγή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ακούστε το ζωντανά στο Radio 1 90,5. Radio 1 90,5. Η καλύτερη επιλογή. Η παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα περιμένει και φέτος όλους τους μικρούς της φίλους για ένα αξέχαστο καλοκαίρι γεμάτο θάλασσα και παιχνίδι. Στην παραλία της Κάριανης, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε φυσικό περιβάλλον 40.000 τετραγωνικών μέτρων, μέσα στα δέντρα, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με πολλές δραστηριότητες, να γνωρίσουν τον αθλητισμό και την τέχνη και να περάσουν αξέχαστα καλοκαίρια. Με την 25ετή εμπειρία στον τομέα των παιδικών κατασκηνώσεων, δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Αλεξάνδρα Κάμπ. Το Ταβερνάκι. Ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον στον πεζόδρομο του Λιμένα Θάσου. Επισκεφτείτε μας και κολλήστε στην παρέα μας. Αναβιώνουμε παραδοσιακές συνταγές αξιοποιώντας τις μοναδικές πρώτες ύλες της λίμνιας γης. Μεγάλα, αλεύρι και ντόπια αυγά παράγουμε παραδοσιακά προϊόντα. Το διάσημο καλαδάκι λίμνου, το μελίχλωρο, το κασκαβάλι, την ντόπια φέτα μας. Τα μοναδικά γευστικά ζυμαρικά φλωμάρια και τα παραδοσιακά γλυκίσματα βενιζελικά, γεύσεις ορόσημο για το νησί μας. Τα παραδοσιακά προϊόντα λίμνου θα τα βρείτε στην αλυσίδα καταστημάτων Χρυσάφι σε όλο το νησί και σε επιλεγμένα καταστήματα τροφίμων σε όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά για να είναι ευτυχισμένα το καλοκαίρι, κολύμπι, ατέλειωτο παιχνίδι, αμέτρητα χαμόγελα και πολλούς νέους φίλους, δηλαδή διακοπές στην κατασκήνωση Τζιόνι. Προγράμματα διακοπών εντελώς δωρεάν για ανέργους και ασφαλισμένους μέσω ΟΑΕΔ. Κατασκηνώσεις Τζιόνι. Ένας χώρος μαγικός και ασφαλής με αμέτρητες δραστηριότητες, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, στην ακτή νέων κερδηλίων. Οι κρατήσεις θέσεων άρχισαν. Ενημερωθείτε απλά με ένα τηλεφώνημα. Κατασκηνώσεις Τζιόνι. Κάτι περισσότερο από διακοπές. Η γεύση στην μπουγάτσα που χρόνια τώρα γνωρίζουμε και αγαπάμε έχει όνομα. Ανδρεάδη. Χειροποίητη, μοναδική συνταγή, βγαλμένη από την παράδοση. Ένα καθημερινό γευστικό ταξίδι μέσα από μια ποικιλία προϊόντων που συνδυάζονται άριστα με κλεκτό καφέ και άλλα ροφήματα. Μπουγάτσα Ανδρεάδη. Και η καλή μέρα γίνεται πράξη. Νομίζετε πως όλα τα βιοενεργειακά βραχιόλια είναι ίδια? Κι εγώ. Μέχρι που το έψαξα λιγάκι και κατέληξα στο Amplify. Πρώτον, αυξάνει τη δύναμη, την αντοχή, την ευελιξία, την ισορροπία και την ενέργεια του σώματός σας στην καθημερινότητα. Και δεύτερον, ανακουφίζει τρόπος... Έχω μεγαλύτερες αντοχές. Να μην έχω καθόλου πρόβλημα με το αυγενικό. Έχω και οστεοαρθρίτιδα. Είναι γεγονός ότι την ανακούφιση την αισθάνθηκα πάρα πολύ σύντομα. Σταμάτησα να πονάω, νιώθω πιο ζωντανή, με πιο πολύ ενέργεια. Έχει σταματήσει ο πόνος, με βοηθάει πολύ στη δύναμη. Και από τότε που φόρησα αυτό το βροχελάκι, περπατάω καλύτερα. Ποτέ μου δεν το βγάζω, 1,5 χρόνο το φοράω συνέχεια. Είναι αληθινό, όντως είχα περισσότερη δύναμη. Και βλέπω περπατάω άνετα. Έγινε το θαύμα για μένα. Amplify. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής σας με αποδείξεις. Ψάξτε το κι εσείς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2510-83-1512 και αποκτήστε το δικό σας Amplify. Κτέλ Καβάλας Tours. Ταξιδεύουμε μαζί όλο το χρόνο.
Μπουγάτσα Ανδρεάδη. Και η καλή μέρα γίνεται πράξη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα το βράδυ στο ένα channel, ένα live news. Μαζί θα είμαστε έως και τις 9, προκειμένου να δούμε την επικαιρότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και το τι ακριβώς συμβαίνει στην κεντρική πολιτική σκηνή, καθώς μετά το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Τσίπρα, για την έβρεση της λύσης για τον όρο στη Συμφωνία Βόρεια Μακεδονία. Θα δούμε όλα τα θέματα που αφορούν βέβαιως και τη συμφωνία μεταξύ ΖΑΕΦ Τσίπρα. Θα μας επιτρέψετε όμως να ξεκινήσουμε με κάτι που αφορά τον νομό της Καβάλας, την πόλη της Καβάλας. Θα βάλουμε στην κουβέντα μας την πρόεδρο της Δημοφέλειας, την κυρία Αναστασία Ιωσήφιδου, καθώς όλοι γνωρίζουμε τις προηγούμενες μέρες όταν ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του μετοπικού σταθμού 2-2. Εκεί υπήρχαν οι αντιδράσεις των φορέων συνολικά. Εκεί λοιπόν έγινε και από το Δασαρχείο της Αλεξανδρούπολης ένας έλεγχος και διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχαν οι άδειες. Αλλά από την άλλη διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή όπου κατασκευάζεται ο σταθμός 2-2, κοινώς το Εσκή Καπού, εκεί όπου ο χώρος αυτός ανήκει στον Δήμο, στην Δημοφέλεια, καταπατήθηκε και για αυτόν τον λόγο κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα από την πλευρά της Δημοφέλειας. Πάμε λίγο να βάλουμε στην κουβέντα μας την κυρία Ιωσήφιδου. Καλησπέρα, κυρία Ιωσήφιδου. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν τα είπα σωστά. Σωστά τα είπατε. Σας παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια λοιπόν των εργασιών για την κατασκευή των σταθμών 2-2, κατά την εξέλιξη λοιπόν των εργασιών, διαπιστώθηκε και μετά από αυτοψία της τοπογραφικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα του τοπογράφου του Δήμου Καβάλας, του Παναγιώτου Ξανθόπουλου, ότι έχει γίνει καταπάτηση σε ιδιοκτησία της Δημοφέλειας περίπου 6 στρεμμάτων. Αμέσως λοιπόν η Δημοφέλεια κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να πάυσει οποιαδήποτε διατάραξη της νομής, έτσι λέγεται νομικά η ορολογία, και να σταματήσουν επομένως εργασίες. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης των ασφαλιστικών μέτρων και συγκεκριμένα της εκδίκασης της προσωρινής διαταγής, διότι ζητήσαμε από το αρμόδιο δικαστήριο άμεσα να σταματήσουν οι οποιασδήποτε εργασίες μέχρι να εκδικαστεί η συζήτηση της υπόθεσης έτσι όπως έχει οριστεί την 22 Ιουνίου. Σήμερα λοιπόν με την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής πραγματικά έγινε δεκτό το αίτημα της Δημοφέλεια με αποτέλεσμα να απαγορεύεται κάθε παρέμβαση της Εγνατίας και των εργολάβων του αναδόχου του έργου σε έκταση πέραν των ορίων της απαλωτρίωσης. Μάλιστα. Για να δώσω έτσι λίγο να καταλάβετε, υπάρχει μία απαλωτρίωση για την κατασκευή της Εγνατίας Οδού. Η απαλωτρίωση για την κατασκευή της Εγνατίας Οδού και οποιοδήποτε αυτοκινητόδρομο καλύπτει όχι μόνο τον δρόμο έτσι όπως το βλέπουμε, αλλά και κάποια μέτρα δεξιά-αριστερά. Τα πρανή του δρόμου, κυρία Ιωσήφιδου. Τα πρανή της Εγνατίας Οδού. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και το όριο της απαλωτρίωσης. Κατά τη διάρκεια όμως των εργασιών, η εταιρεία Εγνατία, αλλά και η ανάδοχος εργολαβική εταιρεία, πήγαν και πέρα του όριου της απαλωτρίωσης. Οπότε γι' αυτό προσέφυγε και η Δημοφέλεια, η οποία έχει και το ένομο συμφέρον λόγω του ότι είναι ιδιοκτήτρια της έκτασης, πολύ σωστά όπως το είπατε, Εσκή Καπού, με αποτέλεσμα να υπάρχει η άμεση εκδίκαση, η άμεση απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, όπως και το πετύχαμε. Μάλιστα. Ναι, γιατί τα πρανή του δρόμου, ξέρετε, σε πολλές των περιπτώσεων, όταν υπάρχει σχεδιασμός κατασκευής με τοπικών διοδίων,
Δεν αρκούν αυτά τα μέτρα του πρανή δεξιά και αριστερά, άρα χρειάζεται μεγαλύτερη έκταση, άρα εντάξει, δεν μας αρκούσε ο χώρος, πήγαμε και λίγο πιο μέσα, πήραμε και δεν μας ενδιαφέρει αν είναι ιδιώτης, αν είναι του Δήμου, της Δημοφέλεια, εν πάση περιπτώσει, ο χώρος αυτός, για να κάνουμε έναν με τοπικό σταθμό 2-2. Φαίνεται λοιπόν πως σε πρώτη φάση υπάρχει μια δικαίωση. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε στις 22 του Ιούνιου ποια θα είναι και η έκβαση της επόμενης υπόθεσης, δηλαδή της δεύτερης αυτής δίκης, αν το δικαστήριο δεχθεί τις αντιρρήσεις και όλων όσων θα καταθέσει η Δημοφέλεια κατά της Εγνατίας Οδού και της εργολαβίας που εκτελεί το έργο αυτό των διοδίων. Κυρία Ιωσήφιδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και με την Δημοφέλεια. Σε πρώτη φάση υπάρχει δικαίωση κατά της Εγνατίας Οδού. Επιστρέφουμε εμείς τώρα στη θύελλα αντιδράσεων για τη συμφωνία με το Βόρεια Μακεδονία. Λίγη ώρα νωρίτερα είχαμε ένα έκτακτο διάγγελμα από τον πρόεδρο Γιώργη Ιβάνοφ, ο οποίος αναφέρει πως είναι ταπεινωτική η συμφωνία μεταξύ Σκοπίων και Ελλάδας και δεν την αποδέχεται ο πρόεδρος των Σκοπίων, ο κύριος Ιβάνοφ. Αυτό είχε ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δημητρόφ. Και σήμερα λοιπόν η επίσκεψη του κυρίου Ζάεφ με τον κύριο Δημητρόφ στον πρόεδρο των Σκοπίων, στον κύριο Ιβάνοφ, για ενημέρωση που έπρεπε να πραγματοποιήσουν και ο Υπουργός Εξωτερικών αλλά και ο Πρωθυπουργός, τον πρόεδρο των Σκοπίων, η συνάντηση αυτή διήρκησε περίπου 3 λεπτά. Και έτσι λοιπόν δεν αποδέχεται ο πρόεδρος των Σκοπίων, ο κύριος Ιβάνοφ, την συμφωνία αυτή μεταξύ ΖΑΕΦ και ΤΣΙΠΑ. Θα βάλουμε εμείς ευθύς αμέσως στην κουβέντα μας τον κύριο Γιάννη Μπουρνούς, είναι υπεύθυνος ευρωπαϊκών και διεθνών υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Καλησπέρα σας, κύριε Μπουρνούς. Καλησπέρα σας, κύριε Παλαιστίδη. Λοιπόν, για να δούμε τώρα μετά την επίσκεψη και μετά το διάγγελμα, μάλλον μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την ενημέρωση πως τελικά έχουμε συμφωνία. Μετά για το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, ποια είναι τα ωφέλη, ή μάλλον τι κερδίζει και τι χάνει η Ελλάδα στην ουσία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο χώρας. Είχαμε, κύριε Μπουρνού, σήμερα το έκτακτο αυτό διάγγελμα του κυρίου Ιβάνοφ, που φαίνεται ότι ο κύριος Ζάεφ δεν περνά και εύκολα στη χώρα του, και με τον κύριο Δημητρόφο που υπήρχαν κάποια σύννεφα. Σήμερα επιβεβαιώνονται τα σύννεφα αυτά, καθώς ο κύριος Γιώργη Ιβάνοφ λέει πως η συμφωνία αυτή θεωρείται και είναι ταπεινωτική κατά τη δική του άποψη και δεν τη δέχεται ο πρόεδρος των Σκοπίων. Έχουμε θέμα. Περιμέναμε τις αντιδράσεις. Υπάρχουν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται πως και στα Σκόπια υπάρχει μια πολιτική αστάθεια, θα έλεγα εγώ, αυτή τη στιγμή. Κύριε Παλαιστίδη, θα ξεκινήσω από το ζήτημα το συγκεκριμένο, την τελευταία εξέλιξη που θίξατε. Mm-hmm. Το περιεχόμενο του διαγγέλματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του κυρίου Ιβάνοφ, απογυμνώνει πλήρως την επιχειρηματολογία που έχει αναπτύξει από χτες το βράδυ ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Διότι έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει τη συμφωνία Ελλάδος και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ως ταπεινωτική. Και αυτό οφείλει να μας δώσει εμάς ένα μήνυμα ως Έλληνες για το τι μπορέσαμε να κατακτήσουμε με αυτή τη συμφωνία. Αυτό που μπορέσαμε να κατακτήσουμε είναι ότι μετά από 26 χρόνια μη λύσης του μακεδονικού ζητήματος, κατά τη διάρκεια των οποίων 140 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτερες υπερδυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα και άλλοι, έχουν αναγνωρίσει τη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, δηλαδή ως Δημοκρατία της Μακεδονίας σκέτο, εμείς κατορθώνουμε αυτό να το ανατρέψουμε και όλες οι χώρες του κόσμου, μετά την επικύρωση συμφωνίας και εφόσον υπάρξει, να αναγνωρίσουν τη γειτονική μας χώρα με τη νέα συνταγματική της ονομασία, δηλαδή Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, που συνάδει απόλυτα με τη λεγόμενη εθνική ελληνική θέση που διαμορφώθηκε πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Δηλαδή, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, με χρήση έναντι όλων, δηλαδή και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας,
συνοδευόμενη και από μια ριζική συνταγματική αναθεώρηση για την απαλληφή κάθε αλυτρωτική διατύπωση που μπορεί να υπήρχε στο Σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Από εδώ και πέρα, η Ελλάδα διπλωματικά και πολιτικά έκανε όλα τα χαραλέα βήματα που χρειάστηκε για να φτάσει σε αυτή τη συμφωνία που κατοχυρώνει τα εθνικά μας συμφέροντα. Τη συμφωνία αυτή όμως τη χρειάζεται η κυβέρνηση του κυρίου Ζάεφ, αν θέλει η χώρα της να προχωρήσει με την, ένταξη, με την έναρξη των συζητήσεων. Των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, αυτό που έχει μπροστά το κύριο Ζάεφ από εδώ και μπρος είναι αυτή τη συμφωνία να κατορθώσει παρά το σκόπελο της διαφωνίας του Προέδρου της Δημοκρατίας να την επικυρώσει όπως προβλέφθηκε στην χτεσινή συμφωνία. Γιατί, για να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές, η συμφωνία προβλέπει ότι η ελληνική πλευρά θα κληθεί να δώσει έγκριση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αλλά θα κληθεί και να επικυρώσει τη συμφωνία στην Ελληνική Βουλή μόνο εφόσον η συμφωνία επικυρωθεί από τη γειτονική χώρα και ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Από αυτό το σημαίνει... κοινοβούλιο της γειτονικής χώρας, κύριε Μπουρνούς, η Ελλάδα, ναι, θα δώσει την έγκρισή της να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για να γίνει αυτό, να δώσει η κακή ή καλή Ελλάδα, όπως θέλετε πείτε το εσείς, την έγκρισή της, θα πρέπει ο κύριος Ζάεφ, μέσα από τη διαδικασία του κοινοβουλίου και μέσα από τη διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος, αφού ολοκληρώσει αυτά, να δώσει η Ελλάδα την έγκρισή της για την συζήτηση των διαπραγματεύσεων, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτό, για ΝΑΤΟ και Ευρώπη. Αυτό ακριβώς σας είπα τώρα. Έχουμε άρα, διασφαλίσει δηλαδή, ναι, έχουμε τις ασφαλιστικές δικλείδες ότι τίποτα δεν θα προχωρήσει μέχρι ότου οι γείτονές μας να επικυρώσουν, όπως προβλέπεται από την συμφωνία, την ίδια τη συμφωνία και να κάνουν τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, κύριε Μπουρνούς, εδώ τίθεται θέμα. Και το θέμα αφορά αυτή τη στιγμή την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Διότι όταν υπάρχουν αυτές οι πολιτικές αναταράξεις με τον κύριο Ιβάνοφ, αντιλαμβάνεστε ότι πόσο εύκολο ο κύριος Ζάεφ μπορεί να περάσει κάτι από τη Βουλή του και πόσο μπορεί να επικυρώσει ο πρόεδρος της χώρας του, ο κύριος Ιβάνοφ, συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί υπάρχει θέμα. Ναι. Θα σας πω. Υπάρχει σίγουρα ανοιχτό ζήτημα για την τύχη της συμφωνίας στη γειτονική χώρα, αλλά αν το θέλετε έτσι, αυτή είναι η στιγμή που θα ζυγίσουμε το πόσο πολύ θέλει η κυβέρνηση της γείτονος πρώτον να διασφαλίσουμε τη συμφιλίωση, τη συνεργασία και τη ανάπτυξη στα Βαλκάνια που περνά μέσα και από την ένταξή της στους διεθνείς οργανισμούς ως Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας που θα είναι το νέο όνομα. Δηλαδή είναι σίγουρα μια πολιτική πρόκληση που έχει μπροστά του κύριο Ζάεφ με μια συμφωνία που ταυτόχρονα εμείς θέλουμε να επικυρωθεί και από τη γειτονική χώρα διότι όπως προσπάθησα να περιγράψω κατοχυρώνει πλήρως τη λεγόμενη εθνική θέση της Ελλάδας και σπορασπίζεται το εθνικό συμφέρον, αυτό που πληγωνόταν επί 26 χρόνια που δεν είχαμε λύσει. Τώρα να ρωτήσω, το Σάββατο στις Πρέσπες, τι θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, του κυρίου Ζάεφ και του κυρίου Τσίπρα? Καταρχάς δεν έχει λήξει ακόμη το εάν, πότε και πού θα γίνει αυτή η συνάντηση όπου θα επικυρωθεί και τυπικά με μία τελετή η συμφωνία. Πρέπει πρώτα να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις στις δύο χώρες και κατόπιν θα καθοριστεί το ραντεβού. Μάλιστα. Άρα αυτά τα οποία γράφονται και λέγονται περί Πρεσπών το Σάββατο, συνάντηση των δύο πολιτικών ανδρών και περί υπογραφής μεταξύ των δύο χωρών δεν ισχύει λόγω των εξελίξεων που έχουμε αυτή τη στιγμή στη γείτονα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, κύριε Μπουρνούς. Δεν μπορώ να σας πω ότι ισχύει ή δεν ισχύει, υπό την έννοια του ότι περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ώρες πώς θα εκτυλιχθεί η κατάσταση και στη γειτονική χώρα αλλά και στο δικό μας κοινοβούλιο, αφού φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία
αντί να υπερασπιστούν την εθνική θέση που διαμόρφωσε και η κυβέρνηση του Κώστα Καναμαλή, έχουν μετατραπεί οριστικά σε ένα νεοσαμαρικό μόρφωμα, επιβραβεύοντας την αποστασία του κυρίου Σαμαρά έναντι του πατέρα του κυρίου Μητσοτάκη το 1993. Γι' αυτό και πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τις διαδικασίες στη δική μας Βουλή, όπου εύχομαι, αν τελικά το έχουν στο μυαλό τους εκεί στη Νέα Δημοκρατία, να προχωρήσουν όντως σε πρόταση μορφής ενάντια στην κυβέρνηση, ούτως ώστε να εισπράξουν άλλη μια μεγαλοπρεπή ήττα, όπως τόσες ήττες που έχει συνηθίσει να εισπράττει ο κ. Μητσοτάκης. Να ρωτήσω, ο κ. Τσίπρας θα ενημερώσει τους, το Κοινοβούλιο σε ειδική συνεδρίαση? Βεβαίως την Παρασκευή. Μάλιστα. Άρα την Παρασκευή υπάρχει ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό της χώρας στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Στην Ολομέλεια της Βουλής. Στην Ολομέλεια, βέβαια. Άρα η Ολομέλεια θα ενημερωθεί διαστόματος του κυρίου Τσίπρα για το τελικό σχέδιο της συμφωνίας. Βεβαίως, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πλήρως ακατανόητα τα μαθήματα περί συντάγματος που επιχείρησε για λόγους ισοκομματικής κατανάλωσης να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Κύριε Μπουρνούς, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις τόσο στην χώρα μας, όσο βεβαίως και στην γείτονα χώρα, γύρω από το θέμα της συμφωνίας με το Βόρεια Μακεδονία. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις κυρίως αυτή τη στιγμή στην γειτονική χώρα και μετέπειτα στην Ελλάδα και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία την οποία είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παλαιστίδη. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, και με το τι ακριβώς συμβαίνει με την γειτονική χώρα, με τον κύριο Ιβάνοφ, ο οποίος χαρακτήρισε ταπεινωτική τη συμφωνία, ο πρόεδρος δηλαδή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, και πώς αυτή την συμφωνία δεν την δέχεται. Ραχθές πολιτικές εξελίξεις βεβαίως και στην γείτονα χώρα. Μείνετε μαζί μας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Οι διαδρομές των ανθρώπων συναντούν τη διαδρομή του αγωγού. Επισκεφτείτε τη σελίδα του TAP κάθετος διαδρομές και δείτε τις ιστορίες τους. Ο PAP. Ζήσε το παιχνίδι. Όσο τρομερή και αν είναι η εργασία σας, είστε έτοιμοι για την πρόκληση. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Ελαφριά, αθόρυβα, δυνατά. Από 139 ευρώ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχάλης. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, στην Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online www.michaelidis.gr. Αγρομάρκετ, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά παντός τύπου. Η Αγρομάρκετ διαθέτει μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών που ξεπερνά τους 20.000 κωδικούς για όλους τους τύπους γεωργικών μηχανημάτων. Σκοπός, η άμεση εξυπηρέτηση από το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό μας. Η εταιρεία βρίσκεται δίπλα σας όταν εσείς την χρειάζεστε, με 24 ώρες υποστήριξη και σέρβις όλο το χρόνο. Agromarket, στην Ορεστιάδα, ο αξιόπιστος συνεργάτης. Για να δημιουργήσεις και να πετύχεις, χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σου. Δούκας ΑΕ.
Η πολύχρονη εμπειρία, οι μεγάλες δυνατότητες και οι προσιτές τιμές αποτελούν την εγγύηση της δουλειάς μας. Καλύπτουμε απόλυτα όλες τις ανάγκες και με μεγάλα έργα δίνουμε σιγουριά στο σύγχρονο αγρότη επαγγελματία με εφαρμογές σε όλες τις καλλιέργειες. Πάσαλι Ωμέγα, Τσιμέντο Πάσαλι, Σωλήνες Γαλβανιζέ, Περιφράξεις. Με την εγγύηση Δούκας ΑΕ. Σαμακοβλής Stores. 30 χρόνια κοντά σας. Κοντά στον επαγγελματία με ανταλλακτικά άμεσης ανάγκης και αναλώσιμα. Κοντά στον επαγγελματία οδηγό με ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Κοντά στον αγρότη με ανταλλακτικά, εφόδια και περιφερειακά γεωργικά μηχανήματα. Κοντά στον ιδιώτη με αξεσουάρ αυτοκινήτου και καύσιμα. Με τεχνογνωσία και ποιοτική προσωπική εξυπηρέτηση κάθε στιγμή. Σαμακοβλής Stores. Πάντα κοντά σας. Σε κάθε ανάγκη. Σε κάθε βλάβη. Με την καλύτερη, άμεση εξυπηρέτηση, στις καλύτερες τιμές, σε πάνω από 8.500 είδη. Μάρκετ για όλους. Τώρα τα ψώνια σας γίνονται ευχαρίστηση, γιατί στο Mini Market για όλους έρχεσαι, βρίσκεις εύκολα ό,τι ψάχνεις, το αγοράζεις σε ασύγκριτα φθηνή τιμή και όλα αυτά με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Mini Market για όλους απέναντι από το λιμάνι της Κεραμωτής. Κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Ένα live news συνέχεια. Μαζί θα είμαστε έως και τις 9. Πάμε σε απευθεία σύνδεση, παρακαλώ, τώρα στην Αλεξανδρούπολη. Νίκος Ακυρόπουλος μας περιμένει εκεί. Νίκο, θύελλα αντιδράσεων για τη συμφωνία και το Βόρεια Μακεδονία. Κυρίως από τους ανεξάρτητους Έλληνες, από τα στελέχη των ανεξάρτητων Ελλήνων στον Εύρο. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη και από τον κόσμο και από τους πολίτες, καθώς σήμερα βγήκαμε στον δρόμο, ρωτήσαμε την άποψη των πολιτών. Mm-hmm. Οι περισσότεροι τάσσονται κατά της ονομασίας αυτής της Βόρειας Μακεδονίας και μαζί με αυτούς και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Να πούμε ότι σήμερα παρέδεισε στην έντευξη τύπου η Αναστασία Παχίδου, η οποία είναι η πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων του Νομού Εύρου, δηλώνοντας κάθετα αντίθετη στην ονομασία αυτή, στη συμφωνία αυτή, και λέγοντας μάλιστα ότι συμφωνεί με την πρόταση του Πάνου του Καμένου, ότι όποιος συμφωνήσει και ψηφίσει, να πάει στο σπίτι του. Ερωτηθήσα δε, εάν αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε μια πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης, καθώς ναι, δεν βγαίνουν οι ψήφοι. Αυτό δήλωσε Νίκο, κατηγορηματικά Νίκο, ότι... Ναι, Νίκο, στην συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο οποίος δήλωσε την αντίθεσή του ότι δεν συμφωνεί στον όρο Βόρεια, στην ονομασία Βόρεια Μακεδονία, υπήρχε η ανακοίνωση ότι όποιος το ψηφίσει θα διαγραφεί, αφήνοντας βεβαίως υπονοούμενα και εκμές δημόσια πως πρόκειται για έναν ίσως και δύο βουλευτές του οι οποίοι προτίθεται να ψηφίσουν τον όρο Βόρεια Μακεδονία, την ονομασία δηλαδή, και ότι δεν αποσύρει όμως την στήριξή του στην κυβέρνηση και από εχθές ξεκίνησε, αν θέλεις, ξεκίνησε το πανηγύρι και στους ανεξάρτητους Έλληνες, καθώς πάρα πολλά στελέχη των ανεξαρτήτων Ελλήνων σε όλη τη χώρα αντιδρούν και στέλνουν μηνύματα στα κεντρικά τους γραφεία και στο κόμμα τους στην Αθήνα ότι όχι μόνο δεν συμφωνούν, είναι διατεθειμένοι ακόμα και να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους από το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, και νομίζω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι
κάποια στελέχη να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Και από την άλλη, αν κρατήσω τη δήλωση του κυρίου Φίλη σήμερα, πως πρέπει ο κύριος Καμένος να παραιτηθεί από Υπουργός Εθνικής Άμυνας, φαίνεται πως υπάρχει πρόβλημα και στους ανεξάρτητους Έλληνες και μάλιστα σοβαρό. Από την άλλη, ναι, και τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Ναι, ναι. Τώρα, ο οποίος έχει αποστασιοποιηθεί ήδη. Μένει να δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι ναι μεν η Νέα Δημοκρατία ζητά και συγκεντρώνει υπογραφές, γιατί πρέπει να συγκεντρώσει και έναν αριθμό υπογραφών από βουλευτές, να καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Αυτό ενδεχόμενα να γίνει αύριο. Την Παρασκευή όμως ο κύριος Τσίπρας ενημερώνει τη Βουλή των Ελλήνων για το τι έχει συζητηθεί όλο αυτό το διάστημα με τον κύριο Ζάεφ, τι έχει γίνει δηλαδή σε διπλωματικό επίπεδο και τι έχει συμφωνηθεί. Αύριο λοιπόν η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως θα καταθέσει την πρόταση μορφής αφού συγκεντρώσει τον αριθμό βουλευτών που απαιτούνται. Γιατί δεν είναι τόσο απλά να καταθέσει κανείς πρόταση μορφής αν δεν έχουν συγκεντρωθεί οι απαιτούμενοι βουλευτές για την πρόταση μορφής. Από την άλλη, η κυρία Παχίδου, τι άλλο σας ανέφερε, ότι δεν συμφωνούν σε καμία των περιπτώσεων με το όνομα Βόρεια Μακεδονία και ότι θα στηρίξουν, η ΑΝΕΛ δηλαδή θα στηρίξουν την πρόταση μορφής που θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι ακριβώς, Τάσο, αυτό ακριβώς, το οποίο ακούγεται και λίγο παράδοξο, καθώς αυτό σημαίνει ότι ένα κόμμα το οποίο είναι στη συγκυβέρνηση θα καταθέσει, θα στηρίξει μάλλον, συγγνώμη, την πρόταση μορφής κατά της ίδιας της κυβέρνησης. Ναι, γιατί τώρα εδώ τίθεται ζήτημα. Ναι, μεν λέμε ότι, λένε τα στελέχη τουλάχιστον των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ότι ναι, θα στηρίξουμε την πρόταση μορφής την οποία θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη όμως, υπουργοί των ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι μέλη της παρούσας κυβέρνησης, Νίκο. Έτσι ακριβώς είναι. Για να δούμε ποιες θα είναι τις επόμενες ώρες οι πολιτικές εξελίξεις τόσο στην χώρα μας όσο βεβαίως και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, καθώς έχουμε τον κύριο Γιώργη Ιβανόφ, ο οποίος σε καμία των περιπτώσεων δεν δέχεται τη συμφωνία αυτή μεταξύ ΖΑΕΦ και τον Πρωθυπουργό της χώρας, του κυρίου Τσίπρα. Μένει να δούμε τι θα γίνει στη γειτονική χώρα τώρα. Έχουμε μια πολιτική θύελα στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι η μεγαλύτερη πολιτική θύελα τώρα είναι στα Σκόπια. Με τον κύριο Ιβανόφ που λέει ότι εγώ δεν δέχομαι αυτή την ταπεινωτική συμφωνία. Θα το παρακολουθήσουμε και το παρακολουθούμε πολύ στενά αυτό το θέμα. Όχι μόνο εμείς, όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες απανταχού. Θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Δεν έχει κλειδώσει παρεπιπτόντως και η συνάντηση των δύο πολιτικών ανδρών στις Πρέσπες. Παρακολουθεί η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική διπλωματία το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα Σκόπια και αναλόγως θα δούμε πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση και αν θα γίνει. Είναι βασικό και αυτό, Νίκο. Να αλλάξουμε λίγο θέμα, να δούμε και τα ευχάριστα. Γιατί υπάρχουν τα δυσάρεστα, υπάρχουν και τα ευχάριστα. Και θέλω να μας πεις τώρα γιατί βρίσκεται στον αέρα, εν πάση περιπτώσει, η γιορτή κρασιού εκεί στα Αλεξανδρούπολη που διοργανώνει ο Δήμος. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι η γιορτή κρασιού φέτος έχει προγραμματιστεί 22 με 26 Αυγούστου. Έχει μετατεθεί λίγο αργότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, μετά από συνεννόηση του Δήμου με το Σωματείο Καφέ Εστίασης, καθώς θεωρούν οι καταστηματάρχες ότι μέσα στον Αύγουστο δεν είναι σωστό. Μάλλον υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ο οποίος είναι λίγο αθέμητος για τους καταστηματάρχες. Και έτσι λοιπόν ο Δήμος, κατανοώντας την ανάγκη των καταστηματαρχών, με συγχωρείς, μεταθέτει λίγο τη γιορτή κρασιού 22 με 26. Εδώ όμως τώρα έρχεται η ΕΠΟΦΕ, η Ένωση των Πολιτιστικών Φορέων Εύρου. Βάζει φρένο και λέει ότι εμείς ενδεχομένως να μην συμμετάσχουμε εάν δεν τηρηθούν τρεις συγκεκριμένοι όροι, οι οποίοι είναι πρώτον να είναι 8 μέρες όπως γινόταν παλιά,
Α, έχουμε θέμα να δηλαδή. Στο... ο σύλλογος. Έχουμε θέμα στις ημέρες. Θέλουμε επιμήκυνση των ημερών. Δεν μας αρκούν τέσσερις, θέλουμε οχτώ. Ναι. Θέλουμε επιμήκυνση, έτσι ακριβώς είναι. Θέλουμε να συμμετάσχει ο σύλλογος Σαρακατσανέων. Και επίσης να υπάρχουν κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις, τις οποίες θα συμμετάσχουν οι πολιτιστικοί φορείς και οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής. Τώρα, αύριο θα υπάρξει, από όσο ξέρω, μια συνάντηση του Προέδρου της ΕΠΟΦΕ με τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να συζητήσουν και να βρουν μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Το μόνο που ξέρουμε προς το παρόν είναι ότι έχει κλείσει σίγουρα η Ελένη Φουρέιρα και ο Νίκος Μακρόπουλος, δύο πολύ μεγάλα λαϊκά ονόματα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Καλά, το να μην πραγματοποιηθεί καθόλου η γιορτή κρασιού δεν υπάρχει περίπτωση, διότι έχουν κλείσει ονόματα τα οποία έχουν πάρει και προκαταβολές. Άρα δεν το συζητάμε αυτό. Απλά δεν θα είναι 8 ημέρες, θα είναι 4 προφανώς. Και το πρόβλημα είναι ότι εάν λείψουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, θα λείψουν και όλοι οι εθελοντές που δουλεύουν μαζί με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την διεξαγωγή της γιορτής κρασιού στο οργανωτικό κομμάτι, ας πούμε. Μάλιστα. Ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί λύση και σε αυτό το ζήτημα, Νίκο Τσακυρόπουλε. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο στον Εύρο, το τι γίνεται εκεί. Από όσο γνωρίζω, όχι. Είμαστε σε ρυθμούς καλοκαιριού, σε ρυθμούς τουρισμού. Μάλιστα. Και σε ρυθμούς Αλέξπο, όπως λέμε συνέχεια τις τελευταίες μέρες. Δεν έχει γίνει σλόγγαν. Αλέξπο 2018, έτσι. Εμπορική έκθεση Αλεξανδρού. Βεβαίως, την Παρασκευή όλη η Παρασκευή εκεί. Ανοίγει πύλες. Ναι, ναι. Και με βιβλίο Guinness. Για να δούμε αν τα καταφέρει. Και με ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο σκόρδο. Για να... όχι. Τη μεγαλύτερη πλεξίδα σκόρδου, ναι. Έτσι που το λέτε, το μεγαλύτερο σκόρδο. Λοιπόν, ναι. Νίκο Τσακυρόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύνδεση την οποία είχαμε μαζί σου. Καλό βράδυ και στην Αλεξανδρούπολη. Πείτε μου, παρακαλώ, θέλετε να πάμε διάλειμμα ή να συνεχίσουμε τη ροή της εκπομπής? Θέλετε να πάμε σε διάλειμμα? Να πάμε και σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά και πάλι μαζί σας. Πιο ευχάριστα νέα για εσάς που χτίζετε ή ανακαινίζετε. Ολοκληρωμένες προτάσεις σε συστήματα αλουμινίου και συνθετικών κουφωμάτων. Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια και χρωματισμούς. Κορυφαίες προδιαγραφές κατασκευής και αισθητικής. Λαζαρίδης. Κάγκελα αλουμινίου. Γκαραζόπορτες χειροκίνητες ή τηλεχειριζόμενες. Εποφεληθείτε από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και επισκεφτείτε τη μονάδα παραγωγής μας και έναν μεγάλο εκθεσιακό χώρο. Λαζαρίδης. Η σωστή σας επιλογή. Γαϊτάνης Κωνσταντίνος. Υποβρύχιες αντλίες, φωμόνες. Αντλίες παντός τύπου, μεγάλης αντοχής σε αστιναγώνιστες τιμές. Υψηλή απόδοση, κορυφαία τεχνολογία. Είμαστε δίπλα σας για την εγκατάσταση και την επισκευή υποβρύχιων και επιφανειακών αντλιών. Γαϊτάνης Κωνσταντίνος. Πρίξου Παπαχριστίδη, 210 στην Ελευθερούπολη. Souvlaki.gr, ο νούμερο ένα προορισμός για καλό φαγητό στη Λίμνο. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από κρεατικά. Σε μερίδες αλλά και σάντουιτς, δοκιμάστε σκεπαστές όλων των ειδών. Λαχταριστός γύρος και ζυμαρικά με κοτόπουλο. Χορταστικά μπέρκερς και φρέσκες σαλάτες. Όλα χειροποίητα. Απολαύστε τα στο κατάστημα ή σε πακέτο και delivery. Souvlaki.gr, γιατί η ποιότητα έχει όνομα. Η
18η Διεθνής Έκθεση Αλεξανδρούπολης Αλέξπο 2018 ανοίγει τις πύλες της από την Παρασκευή 15 έως την Τρίτη 19 Ιουνίου. 5 ημέρες, 140 εκθέτες, περισσότεροι από 40.000 επισκέπτες. Αλέξπο 2018 με παράλληλες εκδηλώσεις καθημερινά στο χώρο της έκθεσης. Οι διάσημοι σεφ Άκης Πετρετζίκης, Γιάννης Μπαξεβάνης και Μυρσίνη Λαμπράκη δημιουργούν γεύσεις από προϊόντα του Εύρου. Διαγωνισμοί μαγειρικής, μουσικά σχήματα και χορευτικές ομάδες σας περιμένουν κάθε απόγευμα στο χώρο της έκθεσης. Αλέξπο 2018. Συμμετέχουμε όλοι στη δική μας έκθεση. Από 15 έως 19 Ιουνίου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Διοργάνωση Επιμελητήριο Εύρου. Ψώνισε από τη γειτονιά σου. Φρέσκα λαχανικά. Ζουμερά φρούτα. Ποικιλία από όλα τα είδη στις καλύτερες τιμές. Με καθημερινή και φιλική εξυπηρέτηση. Ορφανίδης. Δίπλα στην πόρτα σας. Γίνε εσύ ο καλύτερος στον χώρο των media και ζήσε τη χαρά της δημιουργικότητας. Σπούδασε εικονοληψία και μοντάζ με ένα ταχύρυθμο πρωτοποριακό και οικονομικό σύστημα και απέκτησε πιστοποιημένο τίτλο σπουδών με άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Τηλεφώνησε σήμερα και άδραξε την ευκαιρία. Η γεύση στην μπουγάτσα που χρόνια τώρα γνωρίζουμε και αγαπάμε έχει όνομα. Ανδρεάδη. Χειροποίητη, μοναδική συνταγή, βγαλμένη από την παράδοση. Ένα καθημερινό γευστικό ταξίδι μέσα από μια ποικιλία προϊόντων που συνδυάζονται άριστα με κλεκτό καφέ και άλλα ροφήματα. Μπουγάτσα Ανδρεάδη. Και η καλή μέρα γίνεται πράξη. Νομίζετε πως όλα τα βιοενεργειακά βραχιόλια είναι ίδια? Κι εγώ. Μέχρι που το έψαξα λιγάκι και κατέληξα στο Amplify. Πρώτον αυξάνει τη δύναμη, την αντοχή, την ευελιξία, την ισορροπία και την ενέργεια του σώματός σας στην καθημερινότητα. Και δεύτερον, ανακουφίζει τόπος. Έχω μεγαλύτερες αντοχές. Να μην έχω καθόλου πρόβλημα με το αυγενικό. Έχω και οστεοαρθρίτιδα. Είναι γεγονός ότι την ανακούφιση την αισθάνθηκα πάρα πολύ σύντομα. Σταμάτησα να πονάω, νιώθω πιο ζωντανή, με πιο πολύ ενέργεια. Έχει σταματήσει ο πόνος, με βοηθάει πολύ στη δύναμη. Και από τότε που φόρησα αυτό το βροχελάκι, περπατάω καλύτερα. Ποτέ μου δεν το βγάζω, 1,5 χρόνο το φοράω συνέχεια. Είναι αληθινό, όντως είχα περισσότερη δύναμη. Και βλέπω περπατάω άνετα. Έγινε το θαύμα για μένα. Amplify. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής σας με αποδείξεις. Ψάξτε το κι εσείς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2510 83 15 12 και αποκτήστε το δικό σας Amplify. Όταν τα αγνά υλικά συναντούν την παράδοση, φτιάχνονται με τα χέρια από μάστορα τρίτης γενιάς σε ένα παραδοσιακό ξυλόφουρνο, τότε το αποτέλεσμα είναι πανέτο. Ένα ταξίδι στη γεύση με προορισμό την ποιότητα. Δεκάδες είδη ψωμιού, ακόμα και για διαβητικούς.
Σας έχουν λείψει οι παραδοσιακές και αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς? Τώρα μπορείτε να τις βρείτε στο παραδοσιακό φούρνο Πανέτο. Για ένα δυναμωτικό πρωινό, λαχταριστές τυρόπιτες, σπανακόπιτες, πισίες και τόσες άλλες πίτες και γεύσεις που σας φτιάχνουν τη μέρα και σας γεμίζουν ενέργεια. Είστε αγρότης, αρτοποιός, ξενοδόχος, βιοτέχνης? Έχετε σκάφος αναψυχής, ξηραντήριο ή συσκευαστήριο παντός τύπου? Είσαστε γενικά επαγγελματίας που χρειάζεται πετρέλαιο κίνησης? Το πρατήριο υγρών καυσίμων Έλβα είναι σε ετοιμότητα για να σας εξυπηρετήσει στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς. Έλβα, πετρέλαιο κίνησης, με εγγύηση σωστής παράδοσης στην ποσότητα και ποιότητα καυσίμου. Έλβα, πετρέλαιο κίνησης. Τηλεφωνήστε τώρα 2510-222-555. Ένα live news συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί σας. Πάμε λίγο να δούμε και να παραμείνουμε στο θέμα της ονομασίας με το Βόρεια Μακεδονία. Πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας το Σύμβουλο Επικοινωνίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Κύριε Λαζαρίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παλαιστίδη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ραχδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις και στη γείτονα χώρα, κύριε Λαζαρίδη, μεταξύ του κυρίου Ζάεφ και του κυρίου Ιβανόφ, του Πρόεδρου των Σκοπίων, ο οποίος χαρακτηρίζει ταπεινωτική τη συμφωνία και δεν συζητά καν. Κύριε Παλαιστίδη, καταρχήν θέλω να πω ότι σήμερα είναι μια κακή μέρα για την Ελλάδα. Είναι μια τραγική μέρα για την Μακεδονία, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προχώρησε σε μια κάκιστη συμφωνία, μια συμφωνία που δεν γίνεται αποδεκτή ούτε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε πολύ περισσότερο από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όπως περιγράφεται τα Σκόπια, είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι ένα εσωτερικό τους θέμα, ας πω, στη χώρα μας. Πρέπει να μας προβληματίζει η ευκολία με την οποία μια κυβέρνηση, η οποία απλά για να κρατήσει, προχωράει σε συμφωνίες οι οποίες πληγώνουν, θα έλεγα, το σύνολο του ελληνικού λαού. Εμείς είμαστε πάρα πολύ καθαροί. Ζητήσαμε ότι για να πάει ο κύριος Τσίπρας να υπογράψει την οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση της Ελληνικής Βουλής, κύριε Παλαιστίδη, όπως έκανε, σας θυμίζω, το 2015 το καλοκαίρι, όταν δεν είχε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο κύριος Τσίπρας ούτε τώρα έχει η πλειοψηφία, με δεδομένο ότι ο κύριος Καμένος έχει πει ότι δεν ψηφίζει οποιαδήποτε συμφωνία που να περιέχει μέσα τον όρο Μακεδονία. Τώρα, να ρωτήσω, κύριε Λαζαρίδη, την Παρασκευή έχουμε ειδική συνεδρίαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπου ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της χώρας, δηλαδή, θα ενημερώσει τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, των διαπραγματεύσεων και τη οριστική συμφωνία. Μετά από 6-7 μήνες μυστική διπλωματία, συγγνώμη, σας διακόπτω. Μετά από 7 μήνες μυστικής διπλωματίας και αφού έχει υπογράψει μια τραγική συμφωνία, να ενημερώσει και την Ελληνική Βουλή. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει πρόταση μορφής, κύριε Λαζαρίδη? Είναι όλα τα σενάρια πάνω στο τραπέζι, κύριε Παλαιστίδη. Και ναι, ένα από τα σενάρια αυτά, το βασικό, είναι η κατάθεση πρόταση μορφής στην κυβέρνηση. Ξέρετε τι γίνεται τώρα, κύριε Λαζαρίδη. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων την πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Ο κύριος Καμένος λέει ότι δεν ψηφίζει όταν έρθει το θέμα αυτό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν ψηφίζει τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Το κλείνουμε μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα όμως διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που ενδεχόμενα να ψηφίσουν όταν έρθει το ονοματολογικό και η συμφωνία στη Βουλή. Κύριε Παλαιστίδη, σε ένα τόσο κρίσιμο
κοινωνικό θέμα όπως είναι το Σκοπιανό, η κυβέρνηση πρέπει να έχει την δική της κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δηλαδή τους 153 βουλευτές, οι οποίοι τις επόμενες μέρες, αύριο, θα ψηφίσουν και το μνημόνιο. Κατά συνέπεια, τι θα κάνουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, θα περιμένουμε να το δούμε. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί με βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει τοποθετηθεί το κίνημα αλλαγής. Είχαμε μια τοποθέτηση χθες του κυρίου Θεοδωράκη, ο οποίος είπε ότι είναι μια συμφωνία που πρέπει να την ψηφίσουν, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά είναι εσωτερικά θέματα του κινήματος αλλαγής να πάνε να τα βρούνε μεταξύ τους. Η Νέα Δημοκρατία, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε με την πιθανότητα της πρότασης μορφής είναι ποιος είναι ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος, λοιπόν, από τη στιγμή που έχει πει ότι δεν ψηφίζει αυτή τη συμφωνία, θα φανεί αν κοροϊδεύει για μία ακόμη φορά τους Έλληνες πολίτες, με προκλητικό θα έλεγα τρόπο, θα φανεί από το τι θα πράξει. Αν λοιπόν ο κύριος Καμένος ψηφίσει υπέρ της κυβέρνησης, δηλαδή δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, θα σημαίνει ότι συμφωνεί την πρόταση του κυρίου Τσίπρα, θα συμφωνεί λοιπόν με την ονομασία της συγκεκριμένης της Βόρειας Μακεδονίας. Και θα ήθελα πραγματικά να μου πούν τα στελέχη των Ανεξάρτητων Ελλήνων και η λαλίστα την κατά τα άλλα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα αισθάνονται από την επόμενη μέρα που θα είναι βουλευτές της Νότιας Μακεδονίας. Γιατί περί αυτού πρόκειται, κύριε Παλαιστίνη. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία και πουλάει τα πάντα. Αν δείτε το χθεσινό non-paper του Μεγάρου Μαξίμου, παραδέχεται ότι στο εσωτερικό των Σκοπίων θα ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία, ενώ στο εξωτερικό θα είναι North Macedonia. Άρα λοιπόν, για ποιο έργα όμως μιλάμε, δηλαδή για ποια κοινή χρήση και εντός της χώρας και εκτός της χώρας μιλάμε, κύριε Παλαιστίδη, γιατί ήρθε ο Πρωθυπουργός θέλει να μας πει ότι πετύχαμε τα πάντα και το έργα όμως και τα πάντα. Εδώ χωρίσαν τη μακεδονική εθνότητα, τη μακεδονική ταυτότητα και τη μακεδονική γλώσσα. Άρα μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία κινείται, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, κύριε Παλαιστίδη, μπορεί να είναι βαρύ στα όρια της προδοσίας. Κύριε Λαζαρίδη, είμαστε εδώ. Παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και και στα Σκόπια, καθώς και εκεί υπάρχουν πολιτικές αναταράξεις. Μένει να δούμε πότε και αν, καθώς η Νέα Δημοκρατία συζητά την πρόταση Μομφής, η οποία θα κατατεθεί. Μένει να δούμε πότε θα κατατεθεί και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία την οποία είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παλαιστίδη. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε θερμά που επιλέξατε για ένα βράδυ ακόμα εμάς για την ενημέρωσή σας. Μείνετε μαζί μας σε ελάχιστα λεπτά. Ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με τον Κώστα Λουκούμα. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.